Χαρά λεμονή σε σένα, γιατί έχουμε μία επιστολή κόλαφο κατά κούγια από 343 καλλιτέχνες και δημοσιογράφους. Ναι. Που αφορά την υπόθεση Λιγνάδη. Είναι μία ανοιχτή επιστολή, ναι. Φίλιππε, που καταγγέλουν τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ο συνήγορος υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη. Αναφέρονται στις επιθέσεις του κυρίου Κούγια στους μάρτυρες και τα θύματα της υπόθεσης Λιγνάδη, αναφέροντας ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ιατρικής φύσεως, αποκαλώντας τους δημοσίως με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς ή χρησιμοποιώντας την καλλιτεχνική τους δραστηριότητα για να αποδείξει ότι είναι ύποπτης ηθικής, άρα οι μαρτυρίες τους είναι αναξιόπιστες. Αυτά τα αναφέρουν στην επιστολή τους οι 343. Και μιλούν για στοχοποίηση δημοσιογράφων που απλώς κάνουν τη δουλειά τους επειδή επέλεξαν να την κάνουν με έναν τρόπο που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κυρίου Κούγια και του πελάτη του. Μεταξύ άλλων λέει ότι εξυπακούεται ότι ο κάθε δικηγόρος έχει το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει την υπερασπιστική γραμμή που εκφράζει τον ίδιο και τον πελάτη του. Δεν μπορούμε όμως παρά να ανησυχούμε για τον τρόπο, συχνά ακραία ομοφοβικό, με τον οποίο εκφράζεται ο κύριος Κούγιας, που μας γυρίζει πίσω πολλές δεκαετίες. Δεν δίστασε μάλιστα, γράφω στην επιστολή τους, να εμπλέξει το όνομα ακόμα και του Μάνου Χατζηδάκη ή του Κάρου Λουκού, προσπαθώντας να ταυτίσει την ομοφιλοφιλία με την παιδεραστία, γυρίζοντας μας πίσω στην αλίστου μνήμης εποχή της αυριανής. Να πούμε ότι... Το θέμα είναι εδώ, ο ίδιος πώς αντέδρασε στη συγκεκριμένη επιστολή. Ο ίδιος λοιπόν, Φίλιππε, έστειλε μία... απάντησε με μία ανακοίνωσή του προς τα μέσα ενημέρωσης και γράφει ότι κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε λεπτό που περνάει, τόσο εντολέασμο όσο και εγώ, διαπιστώνουμε ότι ο αρχικός ισχυρισμός περί δίθεν βιασμών ανηλίκων με δίθεν δράστη το Δημήτριο Λιγνάδη είναι μια κατασκευή αφενός μεν ενός αιμονικού παθολογικά ερωτευμένου μέχρι θανάτου ομοφιλόφιλου, αφετέρου δε ενός ακραία επαγγελματία ομοφιλόφιλου. Καταρτίστηκε ένας κατάλογος 342 δημοσιογράφων, ηθοποιών, σκηνοθετών, παντελώς άγνωστων σε μένα, αλλά και νομίζω στο σύνολο του ελληνικού λαού, χωρίς να έχουν παρακολουθήσει ούτε μία ώρα το πώς ασκώ τα καθήκοντά μου, δέχτηκαν να συμπεριληφθούν τα ονόματά τους και δέχτηκαν να αυτοεξευθυλίζονται και να διαμαρτύρονται, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα από τη δίκη. Τέτοια ενορχιστρωμένη προσπάθεια δεν έχω συναντήσει ποτέ, καταλήγει ο κ. Κούγιας.